Στο τηλεφωνική μας γραμμή είναι ο αντιπεριφερειάρχης της Εύβοιας. Σωστά, Μαρία Παύλου. Ο κύριος Πανός. Τι γίνεται. Ο κύριος Φάνης Πανός. Σας ακούμε. Πώς είναι τα πράγματα εκεί, γιατί φαντάζομαι σήμερα είστε όλοι επίποδος με την πυρκαγιά που έχει ξεσπάσει. Πείτε μας πού ακριβώς και ποια είναι η κατάσταση τώρα. Καλημέρα σας. Είμαστε πραγματικά εδώ όλοι από τις 4 ώρα το πρωί. Έχουμε μια δύσκολη φωτιά με μεγάλο μέτωπο σε πυκνό βεσπο δάσος. Πυκνό φυτό δάσος. Σε ποια περιοχή είναι, κύριε Αντιπεριφερειάρχα? Είναι ανάμεσα στις περιοχές Κοντοδεσπότη, Μακρυμάλη και Πλατάνα της κεντρικής Εύβοιας. Έχει χωριά εκεί γύρω, έχει οικισμούς, απειλούνται σπίτια αυτή τη στιγμή. Έχει, αλλά οι αποστάσεις ακόμα είναι τέτοιες που δεν επιλέγουν ανησυχία για να πάμε σε κενώσεις και τέτοια πράγματα. Φυσικά είμαστε σε εγρήγορση, αν εμφανιστεί τέτοιος κίνδυνος, αλλά οι αποστάσεις είναι αρκετά μεγάλες. Λέτε μεγάλες. Λοιπόν ότι είναι ακόμη μακριά η φωτιά από τις κατοικημένες περιοχές, από σπίτια, γιατί δεν κινδυνεύουν άμεσα ούτε περιουσίες, ούτε βεβαίως ανθρώπινες ζωές. Ωστόσο, υπάρχει έτοιμο κάποιο σχέδιο εκένωσης αν χρειαστεί στην πορεία? Αν εμφανιστεί κίνδυνος, σε 15 λεπτά θα έχουμε κενώσει όπου θα συμβαίνει κάτι τέτοιο. Έχουμε μια πληροφορία ότι ένα μοναστήρι έχει εκενωθεί ή εκενώνεται αυτή την ώρα. Είναι η μονή Μακρυμάλη. Προληπτικά είπαμε στους μοναχούς να... Για πόσα άτομα μιλάμε και αν βρίσκονται αυτή τη στιγμή σε ασφαλές σημείο. Έχετε την πληροφόρηση να μας τη μεταφέρετε? Εγώ μου προβλέπω να σκόταρ δημόσιο να ή κάτι μήνυμα μόνο εκεί. Μα άρα εκενώνεται, κενώθηκε η μονή. Ναι. Όλα φαίνεται να, τουλάχιστον σε επίπεδο προστασίας ανθρώπινων ζωών, να βρίσκονται σε υποέλεγχο, αυτό μας λέτε. Μας λέτε ότι μεταφέρονται σε ασφαλές σημείο οι μοναχοί. Πείτε μας, γιατί δεν είναι και καλή τηλεφωνική γραμμή και βοηθώ την οικονομία της κουβέντας. Σας ακούμε. Όλοι οι δυνάμεις που είμαστε σε μια περιφέρεια, η Γενική Γραμματεία, έχουμε ένα αέρια μέσα που είναι έτσι στην πρώτη γραμμή της κατάστασης, επίγεια μέσα και φυσικά υποστηρίζει και η περιφέρεια με επιστριοφόρα και υδροφόρες. Υπάρχει εκτίμηση για το πώς πάνε τα πράγματα ή θα πιστεύετε ότι έχουμε δρόμο μπροστά μας? Έχουμε αρκετή δουλειά μπροστά μας, ωστόσο από τις 6 ώρες το πρωί που έχουμε και τα αέρια, βοηθούν. Καναντέρ και τα ελικόπτερα. Έχετε και ελικόπτερα Έριξον, βοηθούν σε τέτοιες περιπτώσεις και τέτοιες περιστάσεις είναι αναγκαία. Κύριε... Μόνο έτσι μπορεί να γίνει δουλειά. Ναι, κύριε Σπανή, να μας πει μία φορά ακόμα το όνομα της μονής. Ποια μονή εκενώθηκε, κύριε Σπανέ? Μονή Μακρυμάλη. Μακρυμάνη. Σε ποια περιοχή είναι? Στο Μακρυμάνη. Μακρυμάνη, είναι περιοχή. Είναι το μοναστήρι της περιοχής. Μα συγχωρείτε, δεν ξέρουμε. Ναι, όχι. Παρακαλώ. Ναι. Λοιπόν, κάνουμε αυτή την κίνηση προληπτικά. Στην πραγματικότητα, ίσως να μην ήταν και απόλυτα απαραίτητο, αλλά δεν θα καλά κάνατε. Έτσι καλά πρέπει κάνατε. Να γίνεται σε όλες αυτές τις περιπτώσεις, διότι προέχει η ασφάλεια της ανθρώπινης ζωής και ορθώς πράτεται. Να σε ευχαριστήσουμε. Και όταν γίνεται και μια τέτοια εκείνη, μετά είναι και πιο απελευθερωμένα τα μυαλά και πιο νυφάλοι είμαστε όλοι για να ασχοληθούμε. Έχετε δίκιο. Θα σας ενοχλήσουμε και πάλι στη συνέχεια να δούμε πόσο εξελίσσονται τα πράγματα στο μέτωπο της φωτιάς.